Πώς εξέλαβε ο κόσμος στην Πορτογαλία και γενικά στην Ευρώπη την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να πραγματοποιήσει δημοψήφισμα? I think that is there's no specific impact for the Portuguese people. There's an impact for the entire European people as this affects the entire Europe for several reasons. Που αφορά μόνο το Πορτογαλικό, είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, ακριβώς γιατί αυτή η εξέλιξη θα δρομολογήσει συνέπειες για τους λαούς ολόκληρης της Ευρώπης. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι εδώ αναδεικνύεται ένα ζήτημα δημοκρατίας. Είναι η πρώτη φορά που οι εκπρόσωποι των θεσμών έρχονται αντιμέτωποι με μια κυβέρνηση η οποία θέτει το ζήτημα του ισότιμου ρόλου των χωρών μέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκτιμώ ότι πρόκειται για μια πολύ κρίσιμη μάχη, πρώτα απ' όλα για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Αισιόδοξο ότι πρώτη φορά βλέπουμε μια κυβέρνηση στην Ευρώπη να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του λαού και όχι αυτά των αγορών. Και βλέποντας και ήδη από σήμερα τις εξελίξεις που υπάρχουν και στο επίπεδο της οικονομίας και τον αντίκτυπο στις αγορές, νομίζω ότι είναι πολύ σαφές ότι δεν πρόκειται για ένα ελληνικό ζήτημα, αλλά για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Ακριβώς γιατί οι οικονομίες συνδέονται μεταξύ τους και προφανώς αν κάτι πάει στραβά στην Ελλάδα, αν υπάρχει μια αποτυχία, δεν θα αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ιδιαίτερα βέβαια, οι συνέπειες θα είναι πολύ έντονες για χώρες της περιφέρειας, όπως για παράδειγμα η Πορτογαλία, χώρες οι οποίες έχουν υπαχθεί και αυτές στο πλαίσιο προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης από το ΔΝΤΟΥ. Και νομίζω ότι τελικά το ερώτημα αναφορικά με το δημοψήφισμα είναι ένα και είναι πολύ σαφές αν υπάρχει εναλλακτική σε σχέση με τη λιτότητα. Και όταν βλέπουμε την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Γιούνκερ να κάνουν καμπάνια υπέρ του ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές τι σηματοδοτεί μια αρνητική απάντηση από την πλευρά του ελληνικού λαού σε αυτό το δημοψήφισμα. Και ακόμη και αν προσπαθούν να δείχνουν ότι έχουν μια στάση ουδετερότητας, την ίδια στιγμή συνεχίζουν να μιλούν και να προτρέπουν τον κόσμο να ψηφίσει ναι. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι όχι απλά δεν τους ενδιαφέρει η γνώμη του ελληνικού λαού, αλλά αντίθετα πασχίζουν με αυτού του είδους τους εκβιασμούς και τις πιέσεις να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της Γερμανίας, τα συμφέροντα της Διεθνούς Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε κάθε περίπτωση δεν δουλεύουν για τη δημοκρατία. Και ακόμη κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με το δημοψήφισμα είναι ότι πρώτη φορά φάνηκε σε αυτές τις διαστάσεις το μέγεθος του εκβιασμού προς τον ελληνικό λαό. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αναγκάσει την ελληνική κυβέρνηση να κλείσει τις τράπεζες, νομίζω ότι είναι το υψηλότατο επίπεδο του εκβιασμού που μπορεί να συμβεί στην πολιτική, στο πλαίσιο της πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε δύο επιλογές. Η πρώτη ήταν να κρατήσει το επίπεδο ρευστότητας του ELA. Η δεύτερη επιλογή, που δεν τόλμησαν όμως να την ακολουθήσουν, ήταν απλώς να σταματήσουν το πρόγραμμα. Βέβαια, αυτό δεν το έκαναν, γιατί ακριβώς γνώριζαν ότι σε αυτή την περίπτωση θα γινόταν παραπάνω από σαφές για όλη την Ευρώπη ότι δεν πρόκειται για ένα ελληνικό ζήτημα, αλλά πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Η τρίτη επιλογή, αυτή που τελικά ακολούθησαν, ήταν να συνεχίσουν το πρόγραμμα χωρίς να αυξήσουν τη ρευστότητα. Αυτή προφανώς την επιλογή την πήραν γιατί ακριβώς είναι αυτή που μπορεί να σπείρει περισσότερο φόβο στην ελληνική κοινωνία, να εκφοβήσει περισσότερο τον ελληνικό λαό. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δεν ακολούθησαν την αντίστοιχη επιλογή στην περίπτωση της Κύπρου. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι στο επίπεδο της Ελλάδας θέλουν να ακολουθήσουν, να ασκήσουν, ας πούμε, τον πιο σκληρό εκβιασμό που υπάρχει. Και εδώ θα έλεγα ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες φαίνεται να αρχίζει να είναι πιο ισχυρή και μία, ας πούμε, υπόθεση ότι σκέφτονται να οικοδομήσουν μια γερμανική Ευρώπη με έναν τρόπο. Λένε ότι τα προγράμματα διάσωσης μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικά, όπως θέλετε, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας ήταν επιτυχημένα.
Τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Όντως ήταν επιτυχημένα αυτά τα προγράμματα για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία? Yes, I think that it's quite important to νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μιλάμε για την υποτιθέμενη επιτυχία των προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης τόσο στην Πορτογαλία όσο και στην Ιρλανδία. Γιατί ήταν απόλυτη αποτυχία. Δεύτερον, γιατί και στις δύο περιπτώσεις, τόσο της Πορτογαλίας όσο και της Ιρλανδίας, ακολούθησαν την ίδια συνταγή, ενώ επρόκειτο για διαφορετικού χαρακτήρα χρέος. Στη μία περίπτωση αυτή της Πορτογαλίας ήταν ένα δημόσιο χρέος, ενώ στην περίπτωση της Ιρλανδίας ήταν ιδιωτικό χρέος. Προφανώς ο αυτοσκοπός ήταν η εφαρμογή προγραμμάτων λιτότητας στην πραγματικότητα και βεβαίως και οι συνέπειες της υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων ήταν βαθύτατα ηφαισιακές για τις οικονομίες και των δύο χωρών. Αλλά μπορώ να δώσω κάποια παραδείγματα της υποτιθέμενης επιτυχίας των προγραμμάτων. Όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του, το επίπεδο ήταν 80% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Στο τέλος της εφαρμογής του είχαμε φτάσει στο 135%. Η ανεργία των νέων ήταν κάτω του 30% και σήμερα έχει φτάσει στο 40%. Το ΑΕΠ μας χαμήλωσε κατά 6% μέσα σε 3 χρόνια και εσείς στην Ελλάδα νομίζω έχετε ένα κάπως πιο ισχυρό ποσοστό, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια αντιστοιχία σε ό,τι αφορά ας πούμε, την κλιμάκωση της πτώσης. Οι ηλικιωμένοι αναγκάζονται συχνά να επιλέγουν μεταξύ της αγοράς τροφής από το να έχουν τα φάρμακά τους, να μπορούν να εξασφαλίσουν τα φάρμακά τους, ενώ ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, ένα στα 4 παιδιά στην Πορτογαλία φαίνεται ότι σήμερα μπορεί να έχει ένα κανονικό γεύμα μόνο στο σχολείο. Περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Πορτογαλία, αλλά παρόλα αυτά και παρά το ότι φαίνεται ότι μειώνεται ο πληθυσμός της χώρας εξαιτίας της μετανάστευσης, η ανεργία παραμένει στα ίδια σταθερά υψηλά επίπεδα. Αυτά τα ποσοστά μετανάστευσης από την Πορτογαλία σε άλλες χώρες τα έχουμε ξαναδεί, τα έχουμε ξαναβιώσει μόνο τη δεκαετία του 60, όταν η χώρα βρισκόταν σε πόλεμο απεικιοκρατικό και την ίδια στιγμή είχαμε δικτατορία. Στο πλαίσιο της δημοκρατίας δεν έχουμε ποτέ ξαναβιώσει αυτή την εμπειρία. Θα μπορούσα να συνεχίσω με άπειρα παραδείγματα σε σχέση με τις κοινωνικές συνέπειες αυτής της πολιτικής. Εκατοντάδες άνθρωποι στερούνται καθημερινά την πρόσβαση στο ρεύμα ή στο νερό. Σημαντικό μέρος των δημόσιων υποδομών απαξιώνεται και η χρήση του τέλος πάντων δεν είναι δημόσια. Πολλοί κόσμος στερείται από την πρόσβαση στη χρήση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα και εσείς έχετε επίσης την εμπειρία τι μπορεί να δημιουργήσει μια πολιτική λιτότητας που εφαρμόζεται τόσο συστηματικά και τόσο καιρό. Ο μόνος λόγος που λένε ότι στην Πορτογαλία είναι επιτυχημένο το πρόγραμμα ενώ στην Ελλάδα δεν είναι εξαιτίας της κυβέρνησης είναι ακριβώς γιατί η κυβέρνηση στην Πορτογαλία υπακούει στην εφαρμογή αυτού που επιβάλλεται αυτού του προγράμματος χωρίς να προβάλλει καμία αντίσταση και χωρίς να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από αυτή την πολιτική. Αυτό αντίστοιχα είχε συμβεί και στην Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα από την πλευρά των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, όπου πράγματι ενώ τα πάντα στην Ελλάδα καταστρέφονταν τότε, από την πλευρά των θεσμών στην Ευρώπη ακουγόνταν ότι πήγαινε καλά το πρόγραμμα, ότι το πρόγραμμα είχε ας πούμε μια επιτυχημένη πορεία. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις ενός ελληνικού όχι στο δημοψήφισμα για την υπόλοιπη Ευρώπη? So, neither Mrs. Merkel or Mr. Draghi there to accept that someone challenges the austerity policy and that's why it's at the stake when they say that Portugal is. Προφανώς ούτε η κυρία Μέρκελ ούτε ο Ντράγκη είναι αυτή τη στιγμή διατεθειμένοι να αποδεχθούν ότι υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη που είναι διατεθειμένοι να αμφισβητήσουν τη λιτότητα. Και εξάλλου αν θέλουν να μιλήσουν για αποτυχία της πολιτικής μάλλον θα πρέπει αντί να στρέφουν το δάχτυλο στο ΣΥΡΙΖΑ να γυρίσουν
στηρίξουν στους συμμάχους τους, αυτούς που ήταν στην κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια, στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι υπεύθυνη για τις άσχημες συνθήκες στην Ελλάδα σήμερα, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο μόνος λόγος που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν θέλουν να επιτρέψουν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να εφαρμόσει την πολιτική της είναι ακριβώς γιατί μπορούν να αντιληφθούν το μέγεθος των συνεπειών που αυτό θα έχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί τότε, αν επιτραπεί στην ελληνική κυβέρνηση να ακολουθήσει την πολιτική που έχει επιλέξει, θα γίνει κατανοητό όχι μόνο από τους Έλληνες αλλά και από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Πολίτες, ότι είναι δυνατόν η πολιτική να ασκείται διαφορετικά, ότι είναι δυνατόν η πολιτική να ασκείται με γνώμονα τα συλλογικά συμφέροντα και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα και ότι τελικά υπάρχει εναλλακτική συλλητότητα. Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε τι θα γίνει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ωστόσο την ίδια στιγμή είναι εξαιρετικά συγκινητικό και εμπνευστικό να βλέπουμε ένα λαό να αγωνίζεται για τη δημοκρατία και για τα δικαιώματά του μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Είναι μάλλον αυτό που συμβαίνει ένα μάθημα για όλους τους λαούς της Ευρώπης για να ξαναγίνει η Ευρώπη αυτό που λέμε ένας χώρος για τη δημοκρατία και για την ισότητα εκεί όπου τα συμφέροντα των κοινωνιών, τα συμφέροντα του λαού είναι πάνω από τα συμφέροντα των αγορών. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός λαός που έχει φωνή σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό είναι, όπως είπα και πριν, ένα μάθημα δημοκρατίας για όλους μας. Αυτοί καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον της χώρας τους και όχι οι θεσμοί, όχι η κυρία Μέρκελ και ακριβώς για αυτό το λόγο καταλαβαίνουμε κιόλας γιατί βρίσκονται και σε αυτή την αγωνία οι εκπρόσωποι των θεσμών και κάνουν ό,τι μπορούν για να εκφοβήσουν την ελληνική κοινωνία, να εκφοβήσουν τον λαό να ψηφίσει όχι, να ψηφίσει ναι στο δημοψήφισμα. Και βέβαια αυτό που θα κριθεί τώρα είναι αν τελικά το βάρος της κρίσης θα μετακυληθεί στις πλάτες των εργαζόμενων ή των ανθρώπων που μέσα σε αυτές τις συνθήκες έχουν χάσει τις δουλειές τους ή αν τελικά θα το πληρώσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτές τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, αυτοί τέλος πάντων που προκάλεσαν αυτή την κρίση στην οικονομία. Και βέβαια είναι αδύνατο να μην συγκινείται κανείς από αυτό το μάθημα δημοκρατίας και αξιοπρέπειας που δίνει ο ελληνικός λαός στους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. And it's impossible not to be moved by the lesson of democracy and dignity that the Greek people is giving to the entire Europe.